η τροπολογία που αφορούσε τα κόκκινα δάνεια ψηφίστηκε την Παρασκευή με κάποιες ε, τροποποιήσεις τις οποίες ήταν κατόπιν παρεμβάσεων ειδικότερα των επιμελητηρίων της χώρας διότι ε, υπήρξαν ζητήματα εφαρμοστικότητας του νόμου το οποίο, το οποίο ψηφίστηκε. Θα ήθελα να πω ότι είναι ένας νόμος ο οποίος στην ουσία δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν είναι ένας νόμος εφαρμόσιμος στο βαθμό που θα θέλαμε και θα προκύψουν πολλά ερωτήματα στην επόμενη φάση. Θα έλεγα περισσότερο έχει να κάνει από την συμπεριφορά απέναντι στον νόμο των ίδιων των τραπεζών, διότι έχουν, είναι πλέον στη διακριτική του ευχαίρεια να τον εφαρμόσουν ή όχι, όπω προβλέπεται σε συγκεκριμένο άρθρο όπω ψηφίστηκε. Είχαμε εκφράσει παντελώ την αντίθεσή μα στον τρόπο με τον οποίο καταρτίζεται ένα νομοσχέδιο, το οποίο στην ουσία Όπω βγάλαμε και με ανακοίνωση, καταργεί τον κώδικα διοντολογία, που ήταν ένα απόλυτο εργαλείο τη Οδηγία Τραπέζη Ελλάδο, το οποίο πέρασε με φέκτον Αύγουστο. Σε καμία περίπτωση δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο εκτό από τον κώδικα. Αλλά με τον τρόπο τον οποίο καταρτίζεται η συγκεκριμένη τροπολογία, δείχνει ότι τελικά το ζήτημα των κόκκινων δανείων θα μα απασχολήσει για πολύ καιρό ακόμη όσον αφορά την επίλυσή του. Εμεί είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου και γι' αυτό το λόγο έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις. Και εγώ προσωπικά, όπως και κάποιοι ακόμη πρόεδροι επιμελητηρίων, συναντηθήκαμε τόσο με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Σκρέκα, όσο και με τον ε, καθ, καθήλυνα αρμόδιο για αυτά τα θέματα της Επιτροπής της Βουλής, τον κύριο Βεσσιρόπουλο και μιλήσαμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα που αφορούσαν κυρίως τη βελτίωση αυτής της νομοθεσίας. Βλέπουμε ότι αυτό δεν έγινε στο βαθμό που θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε, διότι ο δρόμος είναι μακρύς. Όσον αφορά τον έμφυα και όσον αφορά τις 100 δόσεις, έχω να πω ότι αυτή η παλινοδία του πίσω μπρο δημιούργησε μια απόλυτη σύγχυση. Επιμελώς αποκρύπτεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα κρατικά ότι η ελάχιστη δόση είναι 50 ευρώ. Ο περισσότερος κόσμος ξέρει και όπως έχει διαπιστώσει, ότι θα κάνει 100 δόσεις. Αλλά και ο περισσότερος κόσμος οφείλει ποσά, τα οποία σε καμία περίπτωση με την εφαρμογή των 100 δόσεων δεν μπορεί να είναι στα 50 ευρώ. Επομένως, το να μην μπαίνουν μέσα οι βεβαιωμένες οφειλές, αλλά μόνο οι ληξιπρόθεσμες, νομίζω ότι είναι μια κοροϊδία. Το ότι επανέρχεται η Βουλή να ψηφίσει ξανά, ένα νόμο τον οποίο στην ουσία 10 μέρες πριν τον ψήφισε και να τον τροποποιήσει κατόπιν οδηγία της Τροϊκας με ένα απλό mail, το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι μια κατάσταση η οποία σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με ένα απλό λάθος ενός Υπουργού. Έχει να κάνει με μια γενικότερη φιλοσοφία όπου επί της ουσίας δεν δίνονται λύσεις στα προβλήματα. Η εισπραξιμότητα. Αν θέλετε, όλη αυτή τη υπέρ, υπέρογγη φορολογία δεν επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να σταθώ επίση όμω και σε κάτι ακόμη. Στα θέματα τη ρύθμιση του ΑΕ, δεν είναι εφικτή η ρύθμιση. Α μην γελιόμαστε για τον περισσότερο κόσμο. Ακόμη και αν μειωθούν κατά δύο κλίμακες ασφαλιστική φορά, αν το βάλουμε σε ένα επίπεδο ότι πρέπει να καταβάλει και τα παλιά, το έχουμε πει κατά επανάληψη, είναι αδύνατον. Για τον περισσότερο κόσμο. Η λύση ήταν μία. Να παγώσουν οι παλιέ οφειλέ ή αν υπήρχε και μια επιλογή για κάποιον που θέλει να δώσει κάποια κάποιες δόσει από αυτές να είχε τη δυνατότητα, αλλά θα έπρεπε να γίνεται ένας συνδυασμός με 30% τουλάχιστον μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλίμακας για τους ανθρώπους που αδυνατούν να καταβάλουν έστω ε, τα ποσά τα οποία απαιτεί αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Δεν μπορεί να σταθεί το Ταμείο διαφορετικά, πρέπει να το καταλάβουμε. Η ρευστότητα στην αγορά πλέον είναι σχεδόν μηδενική, έχει καταρρεύσει οι μειώσει, όλε αυτέ, η εσωτερική υποτίμηση οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με την πολιτική τη υπερφορολογήση και του τρόπου που αντιμετωπίζει τη σπραξιμότητα. Αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πλέον δυνατότητα να μιλάμε για, ασφα... για ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα.